μέχρι την Πέμπτη, το επόμενο διήμερο-τριήμερο θα γίνει υπερχείληση του φράγματος. Αν κάποιος πέρυσι έκανε λόγο για υπερχείληση του φράγματος από Σελέμη και για ποσότητες που ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, το πιο πιθανό να μην τον έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Ωστόσο, η βροχή έπεφτε ακατάπαυστα τις τελευταίες ημέρες και το σενάριο το οποίο ποτέ δεν θεωρήθηκε ρεαλιστικό για τα δεδομένα της Κρήτης αποτελεί πραγματικότητα. Οι εικόνες στο τέλος της σύραγγας στο Αποσελέμι είναι εντυπωσιακές, με στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης να χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες ποσότητες νερού ευλογία. Καταλαβαίνετε, το νούμερο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή και βέβαια είναι η πρώτη φορά που υπερχείλιζε το φράγμα, είναι η πρώτη φορά που έχει πάνω από 20 εκατομμύρια κυβικά. Η χωρητικότητα του φράγματος από Σελέμη αγγίζει τα 25 εκατομμύρια 270.000 κυβικά μέτρα, με την πληρότητα αυτή τη στιγμή να φτάνει τα 21 εκατομμύρια 876.060 κυβικά μέτρα, ποσοστό δηλαδή 87%. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι σταματούν στο φράγμα από Σελέμη προκειμένου να δουν με τα ίδια τους στα μάτια ένα φράγμα γεμάτο νερό, έτοιμο να υπερχειλήσει. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, ναι, έχει γεμίσει το φράγμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέχρι το Σάββατο, αυτή τη εβδομάδα δηλαδή, θα έχουμε υπερχείληση. Μακάρι να ξαναβρέξει, να γεμίσει, εξεχηγήσει. Μακάρι, εύχομαι, γιατί υπάρχει θέμα στο Ηράκλειο. Λοιπόν, μακάρι να γεμίσει, εξεχηγήσει και το νερό είναι ευδοκία Θεού, δεν χάνεται. Ποια περιοχή είστε εσείς? Εγώ από Ηράκλειο. Ήρθατε για να δείτε το φράγμα? Ήρθα να δω το φράγμα, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολλοί αυτοί που σταματούν εδώ στην περιοχή? Ναι, πάρα πολύ. Από το πρωί έχουν σταματήσει τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα και το χαζεύουν. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, δηλαδή σε διάστημα 19 ημερών, έχουν εισέλθει στον ταμιευτήρα 19.830.000 κυβικά μέτρα, ενώ μόνο τις τελευταίες 3 ημέρες 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Να μπορέσουμε να έχουμε νερό από αυτό το νερό που βλέπετε τώρα 3 με 4 χρόνια. Κατευθυνόμενοι από το φράγμα από Σελέμη προς το οροπέδιο Λασιθίου, κάναμε μία σύντομη στάση στο παραδοσιακό κράσι, όπου το νερό ρέει άφθονο στις βρύσες του χωριού. Πρωτόγνωρο σκηνικό και στο οροπέδιο Λασιθίου. Ο όμορφος κάμπος έχει μετατραπεί σε λίμνη και κρίνεται αδύνατο τα νερά που έχουν συσσωρευτεί να κατευθυνθούν προς το φράγμα και να αξιοποιηθούν. Για να στραγγίσουν χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον ένας μήνας. Σας προβληματίζει καθόλου? Προς το παρόν όχι. Είχε καιρό το οροπέδιο να δει αυτές τις εικόνες? Είχε περίπου 10 χρόνια. Ρεκόρ δεκαετίας λοιπόν. Ρεκόρ δεκαετίας, ναι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, παρόλο που είχε τώρα 2-3 χρόνια να βρέξει. Αν και τα δέντρα αυτά πηγαίνουν να ξεραθούν. Τελείως. Οι ποσότητες του νερού είναι απίστευτες. Και ακόμα και για εμάς εδώ στο οροπέδιο Λαστίου, που είμαστε συνηθισμένοι σε μεγάλες ποσότητες νερού και χιονιού, φέτος η χρονιά ήταν πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει καταγραφεί κάτι ανάλογο. Φέτος έχει βγάλει περίσσο το νερό. Και χιόνια κάθε μέρα. Θα στραγγίξουν εδώ τα χωράφια? Το Μάη. Απρίλη-Μάη να στραγγίξουν. Δύο-τρία χρόνια τώρα δεν είχαμε. Δεν είχατε? Ναι. Χρειαζόταν στην παραγωγή? Ασφαλώς, ναι. Χρειαζόταν. Φέτος ειδικά έχει πέσει πολύ νερό. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι συστηνούντου να σταματήσει και δεν θα στραγγίξει παρά μόνο το καλοκαίρι.